Όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, ο Θεός γελάει, λέει η γιαγιά Ιφηγένεια. Δεν μπορώ να καταλάβω πού το βρίσκει το αστείο ολόκληρος Θεός. Και επίσης πώς βρίσκει χρόνο να γελάει τόσο συχνά με την οικογένειά μας. Εντάξει, το σκέφτηκες. Θα κατέβουμε στη Μήλο, ε. Με έχει ζαλίσει με τη Μήλο, βρε Διονύση. Μα τι θα μας δουν εφάντη μπαστούνι μπροστά τους. Ακριβώς. Θα νομίζουν ότι δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη. Γιατί τους έχουμε εμπιστοσύνη? Μα δεν καταλαβαίνεις ότι η καταπίεση φέρνει μόνο αντίδραση, ε. Αυτό συμβαίνει. Με καταπιέζουν και αντιδρώ. Λοιπόν, εσύ λέγε, εγώ έχω κλείσει ένα μικρό ξενοδοχείο 50 μέτρα από τη θάλασσα στη Σέριφο και εκεί θα πάμε. Ωραία, και τι είναι, Σέριφο, Σύφνο, Μήλο. Τάκ, εγώ λέω να κατέβουμε στη Μήλο. Εγώ λέω να κατέβουμε στη Σέριφο. Και με το που θα γυρίσουμε στην Αθήνα, θα σε στείλω κατευθείαν στον Παύλο τον ψυχολόγο. Δεν αρχίσαμε καθόλου καλά, Διονύση. Τι θες να πεις, Ελένη μου? Δεν αρχίσαμε καθόλου καλά, Διονύση! Πιο συχνά από όλους μας, βέβαια. Ο Θεός φαίνεται να ξεκαρδίζεται με τα σχέδια του πατέρα μου. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Χρόνια ολόκληρα τον ερευόμουν. Διακοπές μόνος μου. Ναι, ρε, χωρίς κανέναν να τσιρίζει αν φάγαμε, αν κοιμηθήκαμε. Μην μου τα θα σπάσει το κεφάλι σου και δεν δεις αηδίες. Απορώ τελικά πώς δέχτηκε ο Διονύσης. Α, καλά, μακριά ανοιχτωμένος είσαι, Μάρκο. Γιατί είμαι μακριά ανοιχτωμένος? Εννοώ ότι έβαλε το δαχτυλάκι της η Ελένη. Ο Διονύσης νόμιζε ότι θα πάμε όλοι μαζί διακοπές. Στο λιμάνι θα μάθαινε τα νέα. Δηλαδή, ρε παιδιά, τόση ώρα που δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνο, λέει το Διονύση να είναι σε κανένα νοσοκομείο, σε καμιά εντατική με κανένα κεφαλικό. Και δεν μου λέτε, ρε παιδιά, τι θα κάνουμε τώρα που φύγαμε από την ΚΑΚΕΜΠΕ? Τώρα θα κάνουμε αυτό που αισθανόμαστε. Χωρίς βλακίες, χωρίς άγχος. Και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Ε, Μάρκο? Ε, ναι, ναι, αυτό. Και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Και αυτό που είναι να γίνει είναι μπύρες. Λάθος. Καφάσια με μπύρες! Καφάσια με μπύρες! Πάμε να φέρουμε όλες τις μπύρες του νησιού! Ρε Σεβάκη, εσύ τελικά μήπως δεν πίνεις μπύρες? Μήπως να σου φέρω καμιά πορτοκαλάδα, καμιά γκαζόζα, ε? Γκαζόζα. Όχι, όχι, μια χαρά είμαι. Αχα. Μου έχει πάρει το MP3. Δικό σου είναι. Ναι, ναι, δεν ξέρω τι είσαι από καιρό έτοιμη. Και εγώ είμαι από καιρό πολύ έτοιμο να τα ξαναπούμε. Θέλω να σε ξαναδώ πριν πάμε για διακοπές. Ναι, βρε, φίλε μου, γιατί. Ναι. Ψυχία, ρε! Ναι, κάπου ήσυχα να τα πούμε. Πώς την ταβέρνα, παιδί, ποια ταβέρνα? Λέω να πάμε και στο πάρκο και σε μια καφετέρια. Είναι πολύ ωραία. Ναι, άκουσε με. Ησυχία, ρε! Συγγνώμη. Ησυχία, ρε! Τα κάνει ησυχία. Μιλάω στο τηλέφωνο. Σκάφη δεν το παίρνω. Να μην το αφήσω. Μη σπρώχνετε. Δύο σύμπτωση. Να μην το αφήσω. Εγώ δεν βρίσκω το. Πες του να σταματήσει. Θείε. Τη θεία σου ο θείος. Όχι, δεν το λέω σε εσάς. Αχ, βοηθήστε με. Εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω, έχω στραμπουλήξει το δάχτυλό μου. Κι εγώ έχω χτυπήσει τον αγκώνα μου. Κι εγώ που είμαι καλά, ποιον θα βοηθήσω? Βοηθήστε με. Δεν έχεις ανάγκη, θείε. Αχ, ο αφιένας μου. Αχ, αχ, όχι, τι να με βοηθήσετε, πού. Η κλίση σας προωθείται. Έλα, πάμε σιγά σιγά. Στράτα. Αχ, ο αφιένας. Στρατούλα. Αχ, ο αφιένας μου. Nice and easy. Oh, how easy.
πατέρα μου! Φτάσατε! Τώρα είμαστε ήδη στην παραλία! Πες μου, τι πίνετε μπύρες! Πίνουμε μπύρες, ναι! Τι κάνετε? Όχι! Όχι, όχι! Εννοούσα ότι περνάμε τόσο καλά και είμαστε τόσο χαρούμενοι που είναι σαν να πίνουμε μπύρες! Ας το μπουκάλι κάτω! Μάλιστα, πατέρα μου. Άκουσε προσεκτικά. Την αδερφή σου δεν θα την πλησιάσει στα 5 μέτρα. Θα είναι πάντα ανάμεσά σε αυτοί οι δύο κοπρίτες που έχετε μαζί. Εσύ θα κοιμάσαι στη μία άκρη της παραλίας και η Εύα στην άλλη, κατάλαβες? Και μην αντιληφθώ το παραμικρό, θα σε στείλω στο χωριό να μπω και σηκώ το του παππού. Κατάλαβα, πατέρα μου. Τι είπαμε για το μπουκάλι? Ναι, πατέρα μου. Τι γίνεται, βρε Διονύση? Έρχομαι, μιλάω με το Θανάση. Με το μαγαζί, να το διαλύσουμε τελείως. Καλά, βάζω στοίχημα ότι θα την πρίζει τώρα τη μαμά να πάνε στη Μήλο. Εσείς, λέτε η κυρία Ελένη να υποκύψει? Α, μπορεί. Θα ήθελα να είμαι από μια μεριά να τους βλέπω να ψάχνουν όλες τις παραλίες της Μήλου. Πάντως εμείς για καλό και για κακό καλύψαμε όλα τα ενδεχόμενα. Ναι, να πιούμε σε αυτό. Ναι ρε, να πιούμε. Σε ποιο να πιούμε? Να πιούμε στην υγειά των ενδεχομένων. Το ποιον? Των ενδεχομένων. Έτσι δεν είναι ρε? Ναι ρε, έτσι είναι. Ευάκι, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Δεν είναι έτσι? Α, δεν είμαι και τόσο σίγουρη. Εγώ πάω για μπάνιο. Μικρό συμπαθητικό δωματιάκι. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στη Σέριφο. Και πόσο το πληρώνουμε αυτό? Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στη Σέριφο. Κατάλαβα. Έλα, βρε Διονύση μου τώρα. Είναι η πρώτη φορά που είμαστε μόνοι μας από τότε που αντρεπτήκαμε. Είμαστε μόνοι μας, ευκαιρία. Και μη φοβάσαι, γιατί έχω πολύ καλές προθέσεις. Γιατί εγώ δεν έχω καλές προθέσεις. Αλήθεια, τα παιδιά τι να κάνουν τώρα? Τι να κάνουν, βρε Διονύση? Θα τρέχουν σε κάμια παραλία και θα χαμουρεύονται. Όχι, και εσύ τι να κάνουν και τι να κάνουν. Άντε, δίσου κι έλα. Εκεί κάτω του σπιτιού. Ρε, δεν τρέπεστε ρε, κοροϊδεύετε κιόλας. Κοιτάξτε πώς με καταντήσατε. Το κεφάλι μου. Δεν μπορώ να γυρίσω το κεφάλι μου. Μην το γυρίσεις. Άμα σου γυρίσω μία... Κι εγώ πώς θα πάω στη Θεσσαλονίκη, πώς θα κολυμπήσω? Και θα με περιμένει και μπομπά στη Χανιά ότι... Σιγά το μέρος. Εμείς θα πηγαίναμε στο χωριό του παππού. Α, αυτό ξαναπέστε. Η θεία Ευθυμούλα με τις πίτες και ο φίλος μου ο Μπουμπούκος με τις παγωμένες τις μπύρες. Ποιος θα τις πιει τώρα τις παγωμένες τις μπύρες? Θα τις πιει ο Μπουμπούκος μόνος του? Κι εγώ θα πήγαινα στα σπα. Κακό χρόνο να έχετε. Ιφηγένεια, το καλό που σου θέλω, μην ξαναπεί κουβέντα, γιατί τα νεύρα μου μέχρι εδώ είναι. Γιατί εμένα μέχρι πού είναι? Να μαγειρεύω μακαρονάδες καλοκαιριάτικα. Δηλαδή δεν θα πάμε πουθενά. Πώς δεν θα πάμε, αγόρι μου? Είναι δυνατόν να μην πάμε? Θα πάμε. 2-3 μέρες θα είναι το πρόβλημα. Άμα το ξεπεράσω. Και μέχρι να το ξεπεράσω, θα σε πάω στο κολυμπητήριο να μάθεις να κολυμπάς. Χέλι θα σε κάνω. Ναι, χέλι, γλιστερό σαν το θείο σου. Εμένα δεν μου αρέσει να κολυμπάω. Τι θα πει, δεν σ' αρέσει να κολυμπάς? Ένας μαυροτσούκολος πρέπει να τα κάνει όλα και πολύ καλά μάλιστα. Διότι μην πει τίποτα. Ναι.
Ναι, βέβαια. Ναι. Ε, βέβαια. Ναι, ναι. Φιλάκια. Ποιος ήταν? Πες. Σπυριακό, έχω μια καλύτερη ιδέα. Οχ. Γιατί να μην οδηγήσω εγώ, να σας πάω μέχρι το χωριό? Υπάρχουν καλύτεροι τρόποι για να πεθάνουμε. Αναχαθείς. Χαμένη. Τρώμε τώρα! Ρε εσείς, εδώ παρακάτω έχουν κατασκηνώσει οι Αγγλίδες που κάνανε ηλιοθεραπεία τόπλες το πρωί. Φοράγανε ρούχα και δεν τις γνωρίσαμε. Πάμε να τις κεράσουμε κανένα σουβλάκι. Πώς λένε ρε στα αγγλικά, γουστάρεις να φασωθούμε? Do you like φάσομα? Ναι, do you like φάσομα? Ναι. Παιδιά, δεν πάτε να κεράσετε τις Αγγλίδες κάτι για να... Ναι, 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 φύγαμε. Do you like φάσομα? Όχι ακόμα, ρε. Ρε εσείς, τα σουβλάκια φέρτε! Ρε! Ρε! Ρε εσείς, εμείς τι θα πάμε! Μας πήρανε και το φαΐ. Δεν πειράζει, δεν πεινάω. Πάντως είναι απίστευτο, ε. Μα είναι. Ποιο? Ότι στις διακοπές γίνονται όλα πιο γρήγορα. Γίνονται, δεν γίνονται. Do you like φάσομα? Λέγε, do you? Να, οι Αγγλίδες τώρα. Χωρίς να τους ξέρουν, χωρίς να έχουν φλερτάρει λίγο, να έχει δημιουργηθεί μια ρομαντική ατμόσφαιρα. Χωρίς να τους βλέπουν καλά-καλά μες στο σκοτάδι, θα φάνε μαζί τους. Και ποιος ξέρει και τι θα ακολουθήσει. Ναι. Ποιος ξέρει τι θα ακολουθήσει. Αφού δεν πεινάς εσύ, δεν πεινάω κι εγώ. Κι έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε και τίποτα να φάμε. Θέλεις να... πάω να φέρω ένα κρασί. Να δούμε και τι θα ακολουθήσει. Πήγαινε να φέρεις ένα κρασί. Πάω να φέρω ένα κρασί. Έχει λίγη υγρασία, ε. Γιατί το λες αυτό, Διονύση, μια χαρά είναι. Έλα, βρε. Θέλω να σ' αγκαλιάσω, για αυτό το λέω. Α, ναι. Τότε σαν να έχει λίγη υγρασία. Θυμάσαι τότε παλιά, την πρώτη φορά που μου είχες φέρει σε μια παραλία. Ήταν η πρώτη φορά που... Και θέλεις να μου το φέρεις μαλακά. Είχα φέρει, θυμάμαι, και ένα μπουκάλι κρασί. Ναι, και εγώ έπαιζα συνέχεια με τα μαλλιά μου. Αλήθεια, εσύ γιατί έπαιζε συνέχεια με τα μαλλιά σου, τι ήταν αυτό το πράγμα? Βρε Διονύς μου, απ' την αγωνία. Γιατί εγώ λιγότερη αγωνία είχα, θυμάμαι, είχα ρίξει το κρασί όλο επάνω σου. Βιαζόμουν να βλέπεις, να σε εξαιτήσω. Αμ' εγώ τι έκανα. Ήθελα να σου πω. Ναι. Από την πρώτη στιγμή που σε γνώρισα, τότε πριν από το γάμο. Ναι, ναι, πράγματι. Από την πρώτη στιγμή που σε γνώρισα, τότε πριν από το γάμο. Σκεφτόμουν να κολυμπήσουμε. Τέτοια ώρα, μέσα στη νύχτα. Ναι, τέτοια ώρα, μέσα στη νύχτα. Πρέπει να κολυμπήσουμε τώρα που είναι ζεστά τα νερά. Έλα, μην κρυώσουμε. Έλα. Ουι, Γιούρια! Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν έχουν γονείς αυτά τα παιδιά. Βρε Διονύση μου, παιδιά είναι. Άμα δεν τα κάνουν τώρα, πότε θα τα κάνουν? Ξέρεις, τώρα που το ξανασκέφτομαι, σαν να έχει λίγη υγρασία. Ναι, μωρέ, ναι. Να πάμε καλύτερα στο δωμάτιό μας. Ξέρεις τι καλό έχει το δωμάτιο? Το πληρώνουν. Γεια. Τι έπαθες? Ποιο? Α, δεν είναι τίποτα. Ένα μικρό ατύχημα είναι. Και αύριο θα είμαι περδίκη. Πέρασε. Το σπίτι του αδερφού σου, ε. Συγγνώμη που σε έφερα εδώ και δεν βγήκαμε έξω, αλλά ξέρεις,
Τα παιδιά είναι μικρά και κάποιο πρέπει να τα φυλάει. Και κάθομαι εγώ γιατί εγώ είμαι υπεύθυνο άνθρωπο. Μ' αρέσουν οι άντρε που είναι τόσο. Τι, ε? Τόσο υπεύθυνοι. Α, καλά. Κάθεσε. Ευχαριστώ. Κι εγώ. Τι θες μωρέ πάνω που τις είχαμε στριμώξει και έπαθες. Εγώ την είχα έτοιμη, τι σε πιάσε. Παιδιά φοβάμαι. Εδώ έχουμε την καβάτζα μας, τα σουβλάκια μας. Πού είναι τα σουβλάκια? Μιλάγαμε εκεί πέρα με τις γκόμενες και τα φάγαμε. Ξέρετε τι λέω. Καλύτερα να πάμε σε κανένα άλλο νησί. Μη μένουμε εδώ στο ίδιο. Βαρεμάρα είναι. Εύα, εσύ τι λες? Δεν λες και εσύ το ίδιο που λέω εγώ, να πάμε σε ένα άλλο νησί? Εδώ είναι το ίδιο και το ίδιο, ε. Εσένα έτσι ξαφνικά σε έπιασε ο προβληματισμός? Όχι, το σκεφτόμουν από πριν. Ωραία. Σκέψου το εσύ, σκεφτείτε το όλοι μαζί, αλλά κάντε ησυχία γιατί θέλω να κοιμηθώ. Ξέρεις πώς το λένε αυτό το από νησί σε νησί? Άι παράτα μας το λένε, Μάρκο. Άι παράτα μας. Όχι, island hopping το λένε. Μπράβο, αυτό λέγανε οι Αγγλίδες και δεν καταλάβαινα. Ναι, ρε, ενώ όλα τα άλλα τα καταλάβαινες. Μάρκο, έχεις μία φοβερή ικανότητα. Για πες. Να μου σπάς τα νεύρα. Αύριο όλα θα είναι καλύτερα. Σε ένα άλλο νησί. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Έχω πάντως μεγάλη απορία γιατί τόσα ψέματα ο Φώτης. Δεν καταλαβαίνω. Μέχρι και την κοινωνική λειτουργό με γνώρισε που ήταν μία. Αλλά εγώ γιατί να τη γνωρίσω? Έχει πρόβλημα μαζί μου. Δεν του αρέσει που είμαι έτσι ζωντανός άνθρωπος. Φτιάχνει ιστορίες για τη μανούλα του. Άλλοτε με παρουσιάζει ανάπηρη, άλλοτε με άνοια. Εσείς όμως δεν, μια χαρά, ε. Εγώ, μα τι έχω? Γιατί δεν έχεις. Όχι, θέλω να πω ότι είστε μια θεά, είστε μια. Καλά, εντάξει τώρα. Όχι, σας παρακαλώ, αφήστε να πω αυτά που βλέπω. Μήπως θέλεις. Τι να θέλω? Να σου κάνω μασάζ. Είμαι πολύ καλή στο μασάζ. Αυτή είναι η δουλειά μου, μασάζ. Τι δηλαδή, τι μασάζ? Όποιος πονάει. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Κάτσε και θα δεις. Τι, όποιος πονάει. Τι? Κάτσε, κάτσε. Εδώ. Αχ. Κάτσε άλλο. Αχ, εκεί. Εκεί τι μου κάνεις. Τι μου κάνεις. Έλα. Έλα. Τώρα ξάπλωσε. Εκεί, τι μου κάνεις? Εκεί, 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 τι μου κάνεις? Θέλω να σε πάρω αγκαλιά, να σε γεμίσω με φιλιά. Να... Περίμενε, δώσε παρακαλώ. Άντε, άντε. Λάθηκες, παιδάκι μου. Ναι, Εύα, έχω ένα... Ένα? Ένα, Εύα, πρέπει να μιλήσουμε. Α, κι εγώ θέλω να μιλήσουμε. Για σένα και για μένα. Κι εγώ γι' αυτό θέλω να μιλήσω. Εύα, ποιος κάνει τα καλύτερα μακροβούτια? Έλα. Εσύ, έλα. Belly to belly with a zombie jamboree. Τάντια. Ναι. Έλα, Σπυρό. Γιατί με φωνήσω έτσι? Άρα, καημένε, δεν σου φτάνε τόσα παιδιά. Έχεις και την ανάπηρη. Άρα, να είχα τώρα και τις τρεις Αγγλίδες. Κύριε Διονύση. Κλείσε, Σπύρο, θα σε πάρω μετά. Γεια σας, κύριε Διονύση. Τι κάνετε, κύριε Διονύση? Πώς από εδώ, κύριε Διονύση? Γιατί δεν είσαι με τα παιδιά? Με τα παιδιά είναι με τα παιδιά. Εδώ είσαστε επιτέλους, δόξα τω Θεώ.
Γιατί κολυμπάτε μαζί? Δεν πιστεύω να κοιμηθήκατε μαζί το βράδυ. Διονύση, τι κάνεις εδώ? Τη μητέρα σου ρώτα, αφή τα κανόνισε. Χα, η μαμά κανόνισε, ο Μάρκος ξεκανόνισε. Να κατεβούμε στη Σέριφο, να μας χάσουνε. Γιατί να σας χάσουμε? Διονύση, δεν μας παρατάς. Γιατί να σας χάσουνε? Σκάσε και εσύ, ρε. Παόλο. Όχι, δεν είναι, είναι λίγο... Σπύρο! Σάκο! Σπυράκο, υποσχέθηκε στο Γιαννάκη! Ποια είναι αυτή? Δεν την ξέρεις. Γιατί? Γιατί είναι καταπληκτική. Είναι καταπληκτική στο μασάζ. Κοίτα πως με έφτιαξε καινούριο άνθρωπο. Σα δεν τρέπεσαι, σα δεν τρέπεσαι, βρε σαράβαλο. Έτσι προσέχεις τα παιδιά. Πούσου, πούσου, παλιόγερε. Ιφηγένεια. Ιφηγένεια. Τι είναι? Τίποτα, κοιμήσου εσύ. Όλα αυτά. Ιφηγένεια. Φιγένη, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Βέβαια δεν είναι αυτό που νομίζω, είναι αυτό που βλέπω. Περνούσε τυχαία μια ψηλή ξανθιά, είδε φως και μπήκε να κοιμηθεί στο σαλόνι μας. Απ' το στόμα μου το πήρες, βρε. Με πλησιάζεις, με πλησιάζεις. Αν δεν πήγε να ξυπνήσει τη λεγάμενη για τα νεύρα μου, δεν είναι καθόλου καλά. Νόμα το αυτό δεν θα... Σπύρο! Φιγένη. Τι γυναίκες είναι αυτές, Θεέ μου, τι γυναίκες είναι αυτές. Τι να σου πω και τι θα καταλάβεις. Σπύρο. Ό,τι φάνε, ό,τι πιούνε και ό,τι... ευτυχώς, Θεέ μου, που δεν με έκανες έτσι, ευτυχώς! Ελένη μου, κοίτα ποιους βρήκα στο νησί! Γιατί είσαστε εδώ και δεν είσαστε στη Μήλο? Εσύ, μαμά, γιατί δεν λες που πηγαίνεις? Λοιπόν, θα πάρουμε όλοι μαζί ένα ωραίο πρωινό. Το πρωινό είναι η βάση της ημέρας και μετά... Τι σας έχω? Πρόγραμμα! Πρόγραμμα! Σας κάνω το γύρο του νησιού. Τι παραλίες, τι ξεοκλήσια, τι μοναστήρια. Να σπάσω τα μεταλλεία. Α, και θα θυμηθώ και τα νιάτα μου, ε. Η Εύα θα κοιμηθεί με την Ελένη και εγώ θα κοιμηθώ με τα γόρια. Θα κοιμηθούν μαζί οι άντρες. Ναι! Ε! Έλα, έλα πάμε. Πάμε, πάμε, αγόρι. Έλα, προχώρα. Κατάλαβες τι έγινε? Θα έπρεπε. Έλα, τώρα δεν θέλω να πάνε μόνο στα παιδιά διακοπές. Θέλω να είναι κοντά μου. Φοβούνται. Μαζί μου νιώθουν ασφάλεια. Τώρα τάχα μου δίθεν, δεν ξέραν που πάμε, τα τρώω αυτά. Λοιπόν, να ειδοποιήσει τη Βίκη και το Μάκη να έρθουν και αυτοί. Άμα στο όλοι μαζί παρέα. Πάρε και αυτό το Φώτη, Μορτόλη. Πάμε τον καημένο ρήμα. Εδώ ψήνεται στην Αθήνα να έρθει να κάνει κανένα μπάνιο για αυτό. Ο Φώτης έχει πάει στη Μύκονο. Ο Φώτης έχει πάει στη Μύκονο. Αν δεν πάει ο Φώτης στη Μύκονο, ποιο θα πάει? Έχει έρθει εδώ, σηκωθείτε! Τι έχει το παιδί? Τίποτα σπουδαίο, έχει 42 πυρετό. Τι έχει? Σίγουρα είναι ελονοσία. Τι λες παιδί μου, είσαι χαζός! Είσαι χαζός, τι είσαι, μωρέ. Μη φωνάζεις, μωρέ, μη φωνάζεις. Θα ξυπνήσεις την ωραία κοιμωμένη στο σαλόνι. Τι έχει το παιδί? Δυσπεψία, τι έγινε, 42 πυρετό έχει. 42 πυρετό? Σήκωσε το, σήκωσε τον γρήγορα. Γιατί πού θα το πας? Στον μπάνιο, στον μπάνιο. Να έχει τόσο πυρετό μόνο στον μπάνιο. Όχι, στον μπάνιο, όχι. Έλα, πάρ' το, ναι. Όχι, στον μπάνιο, όχι. Έλα, εσύ πάρ' τον πατέρα στο τηλέφωνο, γρήγορα. Όχι, ρε, μην το παίρνεις, εδώ είμαι εγώ. Σωθήκαμε. Βρες το διάλογο. Λάρ, προχώρα. Όχι, ρε γαμώτο. Εδώ είμαστε στον όρμο του Μεγάλου Λιβαδιού, είναι ιστορικό μέρος για το συνδικαλιστικό κίνημα. Είχαν γίνει μεγάλες απεργίες των μεταλλορύχων. Στις 21 Αυγούστου 1916 είχαμε 4 θύματα. Όχι, όχι, δεν θέλω! Έλα, γόρι μου, όχι, να γίνεις καλά, παλικάρι. Έλα, γύρω, γύρω το κεφαλάκι σου. Καλέ, αυτός ξεβάφει. Τι είναι αυτά, γόρι μου? Τι είναι αυτά! Άρχισε και ο μικρός τώρα να κάνει αηδίες! Θανάση! Βγες έξω. Εγώ δεν έχω καμιά σχέση με αυτό. Ναι, τώρα σε πιστέψαμε. Μας αφήνετε λίγο μόνος με το Θανάση? Όχι, μ' αφήνετε μόνο, όχι, όχι, όχι. Λίγο μόνος. Ναι. Κάθισε, λεβέντη μου. Κάθισε, παλικάρι μου. Λοιπόν, έχεις δύο επιλογές. Ή το σκουπάκι, ή το σκουπάκι. Προτιμώ το σκουπάκι. Λέγε. Ο Γιαννάκης μου είπε ότι δεν ήθελε να πάω στο κολυμπητήριο γιατί φοβόταν. Θα ήταν εκεί όλοι οι φίλοι του και θα τον κορόιδευαν επειδή δεν ξέρει κολύμπη. Οπότε δεν είχα άλλη επιλογή παρά να τον βοηθήσω. Χαλάλη σου. Γιαννάκη! Α, μάλιστα, κατάλαβα, ναι. Άντε, να περνάτε καλά. Γεια, γεια. Τι είπαμε, εξαρθούνε.
Κατέληξαν στη Νέα Ζύχνη Σερών και τους πέφτει κομματάκι μακριά η Σέριφος. Στις αίρες βρήκα να πάνε. Να δείτε φέτος, θα σκίσει ο Πανσεραϊκός. Πάντως και μόνοι μας εδώ, μια χαρά περνάμε. Ε, Μίτσο. Εγώ δεν έχω περάσει καλύτερα. Ναι. Στο σπίτι τηλεφώνησες? Χτες και είναι όλη μια χαρά. Τα πάντα υπό έλεγχο. Ποιος είπε ότι είναι τα πάντα υπό έλεγχο? Η μαμά. Α, εντάξει. Κύριε Διονύση, δεν μας λέγατε ότι εδώ έχει γίνει μια απεργία? Ναι, ναι, όταν λέμε εδώ, όχι εδώ ακριβώς. Εδώ γενικά στο νησί έχει γίνει μια πολύ μεγάλη απεργία. Στις 21 Αυγούστου 1916 είχαμε 4 θύματα. Ποιοι είχατε 4 θύματα? Οι συνδικαλιστές, οι μεταλλορύχοι. Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει αφήσει εδώ τα ίχνη του. Πατέρα, δεν πάμε για μπάνιο? Πάμε για μπάνιο! Αυτό το ενδιαφέρον σου για το συνδικαλισμό. Αυτό το ενδιαφέρον σου. Γιατί δεν μου το πες? Γιατί το ξέρα, για να σου το πω. Ωραία, σκέψου κάτι τότε. Εντάξει, θα σκεφτώ, αλλά σκέψου κι εσύ. Όλα εγώ θα τα σκέφτομαι. Α, δεν αρχίσαμε καλά. Τα βλέπεις τα παιδάκια, αγόρι μου, πώς κολυμπάνε. Κοίτα στην πισίνα να πεις και εσύ, ρε. Δεν θέλω, θέλω να πάω σπίτι. Τι να κάνεις σπίτι, αγόρι μου, εδώ πέρα είναι το νεράκι της πισίνας. Εδώ να κάνουμε μπάνιο, να μάθει εσύ το νερό. Πω, πω. Δεν λέω ότι φοβάμαι το νερό. Απλά φοβάμαι. Δεν φοβάται ποτέ ένας μαυροτσούκαλος, αγόρι μου. Εδώ είναι ο θείος, θα σου μάθει να κολυμπάς. Τι φοβάστε, δαγκώνει το νερό. Και αν βουλιάξω. Βούλιαξε. Κύριε Σπύρο, πάτε στην άκρη, θα βουτήξω. Γιατί, παιδί μου, είναι ιδρύο, είναι εδώ. Ναι, γι' αυτό βουτάω. Έλα, αδελφίνη μου, όρκα! Βρε, ηλίθιε, αστείο ήταν αυτό, αφού δεν ξέρει να κολυμπάει. Έλα, ρε, πλάκα κάνει. Βοήθεια! Θανάση, μεταξύ μας όμως ήταν πολύ χοντρό. Το ξέρω. Πατέρα. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι φοβάσαι? Εσένα. Φοβάσαι μήπως γίνει τίποτα ανάμεσα σε μένα και στην Εύα, ε? Ακριβώς. Λοιπόν, σου δίνω το λόγο μου. Το λόγο της αντρικής μου τιμής. Ότι αυτό το καλοκαίρι, σε αυτό εδώ το ταξίδι, σε αυτό εδώ το νησί, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα απολύτως. Λες αλήθεια? Κοίταξε να δεις, πατέρα, εγώ, ένας μαυροτσούκαλος, σου έδωσα το λόγο της αντρικής μου τιμής. Τι άλλο να κάνω πια? Ακόμα κι αν η Εύα... Ακόμα κι αν η Εύα... Ε, τέλειωσα. Ακόμα κι αν η Εύα σε πλησιάσει νύχτα, την ώρα που κοιμούνται όλοι και έχει κάνει ψύχρα, αρχίσεις και σου κρύβεται. Πατέρα. Ορκίστηκες. Ορκίστηκα. Ελένη, μάζεψε τα. Γυρίζουμε στο ξενοδοχείο. Α, επιτέλους. Επιτέλους δεν λες τίποτα. Ζή, για Ζή. Γιατί, ρε παιδιά, τι έπαθε? Μια χαρά είναι. Τίποτα δεν έπαθες. Απλώς ήπιασε μισή πισίνα. Είδες τι, το είπα. Στα βαθιά. Μπορεί να πνιγεί κανείς. Ε, άμα κολυμπάς σκυλάκι, φυσικά και θα πνιγεί. Έλα, έλα, αφήστε την πλάκα εδώ. Δεν βλέπετε το αφιενικό μου? Δεν μπορούσα. Έπεσα με την πλάτη και το κεφάλι μου πονάει. Αλλιώς θα. Ο κύριος. Είστε καλά τώρα? Πιο καλά δεν γίνεται, κύριε. Ωραία. Παιδιά, πάμε στη θέση. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Επειδή κατάλαβα ποιος είστε, μήπως θα μπορούσα να έρθω κι εγώ στη θέση των παιδιών εκεί πέρα να θυμηθώ κανένα δυο αυτό? Τι να θυμηθείς, ρε θείε, αφού εσύ δεν ξέρεις καθόλου μπάνιο. Δεν ξέρεις μπάνιο? Και πώς θα μου μάθαινες? Εγώ ρε, δεν ξέρω μπάνιο. Εγώ ρε, άμα κάνω δύο μαθήματα θα είμαι άσο στο κρόσ. Στο κρόουλ εννοείται. Γιατί, κύριε, εγώ τι είπα? Σε ποιο σημείο να σε τρίψω? Στη γάμπα. Δεν είναι τίποτα, τσιμπηματάκια θέλει. Τι τσιμπηματάκια? Ρε παιδιά, κρατήστε την κοπέλα. Κρατήστε την. Πάμε το πόδι σου. Έτσι. Είσαι καλύτερα τώρα? Ναι, ναι, μια χαρά είμαι. Άστο. Άστο. Λοιπόν, Μάγκης, ξέρετε τι λέω? Λέω να φύγω, να γυρίσω πίσω.
Γιατί δεν περνάμε καλά εδώ όλοι μαζί? Καθόλου. Λοιπόν, εγώ νομίζω ήθελε τσιμπηματάκια. Όχι. Διονύση, να σε ρωτήσω κάτι. Τι? Γιατί οι Έλληνες είμαστε τόσο καλοί εραστές? Και ειδικά οι μαυροτσούκαλοι? Και ειδικότερα εγώ? Όχι, δεν ήθελα να σε ρωτήσω αυτό. Πώς άλλαξες έτσι ξαφνικά και άφησες τα παιδιά στην ησυχία τους, ε? Κοίτα, εκτός από πολύ καλοί εραστές, εμείς οι μαυροτσούκαλοι έχουμε και ένα λόγο. Όταν δίνουμε το λόγο μας, τον κρατάμε. Και έχουμε και μια ιδιαίτερα έτσι προχωρημένη σκέψη. Εκτός και αν... Εκτός και αν τι, Διονύση? Αν έπαιρνες τηλέφωνο τα παιδιά να βρεθούμε όλοι μαζί στη χώρα. Φρε Διονύση... Πάρε τηλέφωνο, σε λίγο όλοι στη χώρα. Αυτό εννοούσες τον έλεγες προχωρημένη σκέψη? Ακριβώς. Γιαννάκη, τα φτάσαμε πριν στο χωριό. Α. Έλα, Γιαννάκη, φτάσατε, εντάξει? Τι πράγμα? Ωραία. Και πού είναι οι γονείς σας εδώ, τι έγινε? Α, εσύ είσαι στον κόσμο σου, αγόρι μου. Γιατί βρε, παιδιά, πολύ καλοί άνθρωποι είναι. Η μαμά σου, Εύα, μια χαρά γυναίκα. Και σαν ο πατέρας σου, ρε Μάρκο. Καλό ανθρωπάκι. Το συμπάθησα. Εσύ κι αν είσαι στον κόσμο σου. Τέλος πάντων, εμείς κατεβήκαμε στο νησί τους. Αυτοί έτσι κι αλλιώς εδώ θα ερχόντουσαν. Αν είχαμε πάει στη Μήλο, δεν θα είχε συμβεί τίποτα. Α, ναι. Ποιος ήθελε να κατεβούμε σέριφο? Ποιος ήθελε, παιδιά, να κατεβούμε σέριφο? Εσύ ήθελες. Εγώ ήθελα, ε. Εσύ ήθελες. Οπό, παιδιά, μην τζακώνεστε. Το πολύ πολύ με το πρώτο πλοίο συνεχίζουμε για Μήλο. Α, ναι, μπράβο. Μαζεύουμε τα πράγματα και πάμε στο λιμάνι. Εδώ είσαστε. Γιατί εξαφανίζεστε? Γιατί εξαφανίζεστε? Μαζέψτε τα. Ο θείος σας έκανε ένα μακροβούτι στην πισίνα και χτύπησε. Έχει πισίνα στο χωριό. Θα τα πούμε άλλη ώρα αυτά. Είναι στο νοσοκομείο τώρα και τα παιδιά είναι στο σπίτι μόνα. Άντε, πάμε! Καλά, είναι ανάγκη να έρθουν τα παιδιά μαζί. Δεν μπορούμε να πάμε δυο μας. Όχι, όχι. Τι όχι, όχι. Όχι. Α, πες το έτσι να καταλάβουμε. Άντε, κουνηθείτε, πάμε! Ωραίες διακοπές. Ναι, πολύ ωραίες διακοπές. Εγώ πάντως δεν πέρασα άσχημα. Μωρό μου, μπορώ να πω ότι τώρα ολοκληρώθηκε ο γάμος μας μετά από αυτό το υπέροχο, αν και σύντομο, γαμήλιο ταξίδι. Έλα, Ελένη μου, εδώ. Κόντεψα πριν γίνει ένα άμπος, εσύ έχεις το μυαλό σου ακόμα στις διακοπές. Ας τώρα που γυρίσαμε, θα αργολοθούμε, θα δω τι θα κάνω. Επιτέλους, πού ήρθατε, ρε μπαμπά? Έχει γίνει χαμός εδώ μέσα. Δεν αντέχουμε άλλο. Φίδακι μου, τι κάνεις εσύ εδώ? Θα τα πούμε μετά, εμείς οι δύο. Ω, γεια σας, ήρθατε, ήρθατε! Ναι, ναι. Καλώς ήρθατε! Ποια είναι αυτή, θα δούμε τώρα, θα ρωτήσω το μάθημα. Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο έτσι. Βάζουμε όποια βρούμε εμείς στο σπίτι μας. Η κάθε πικραμένη γίνεται κυρία, κατάλαβες? Και κάνει και κουμάντο. Ο Σπυράκος μου είπε να προσέχω τα παιδιά και αυτό κάνω. Κι εγώ τι κάνω εδώ, ε?
Ποιος είναι ο Σπυράκος και κυρίως ποια είστε εσείς? Χαίρομαι τόσο πολύ που σας γνωρίζω. Έχω ακούσει τόσο πολλά για σας. Θα διαψεύδουμε όλα κατηγορηματικά. Είμαι η Έφη, η μητέρα του Φώτη. Α, η ανάπηρη. Στο μυαλό. Αυτό το παιδί έχει τόσο μεγάλη φαντασία. Να, αυτός και ο Τόλκιν. Ποιος είναι ο Τόλκιν? Αυτός που έχει γράψει τον Άρχοντα των Δακτυλίδιων. Αυτό. Εγώ πάντως σας το δηλώνω. Αν είναι να φυλάει τα παιδιά, ρωτήστε την πόσο παίρνει να ηρεμήσω κι εγώ να πάω διακοπές. Μαμά. Κοιτάξτε, μη σας πιάσει και τον κόλο, ε! Γιατί την έχω ικανή! Και τώρα ρωτήστε με! Τι κάνει ο αδερφός σας? Γιατί έγινε αυτό που έγινε? Γιατί κόντεψε να πνιγεί? Τι έγινε στην πισίνα? Γιατί ήταν εδώ και όχι στο χωριό, ε! Έλαντε! Ε! Τι να σου πω, ρε Αφρούλα. Χειρότερο καλοκαίρι δεν έχω περάσει στη ζωή μου. Στην αρχή ήταν ζεστός, ήμουνα σίγουρη ότι θα συνέβαινε κάτι μεταξύ μας. Μετά σαν να με απέφευγε, σαν να με φοβόταν, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω τι έγινε. Η Λούλη, ρε. Μου έστειλε μήνυμα ότι μετακομίζουν και φεύγει από το σχολείο. Ούτε στις διακοπές χτύπησα ακόμενα, οπότε πάλι μπακούρι με βλέπω. Κι εγώ έτσι σε βλέπω. Ρε, εσύ πρόσεξες κάτι. Τι? Η Εύα, ρε. Όλο δίπλα μου τριβόταν. Λες, ε. Στην αρχή ήταν σαν να σου την πέφτει, αλλά μετά ούτε να σε φτύσει. Όλο δίπλα σε μένα καθότανε. Και όταν πνιγότανε, έτσι όπως την έπιασα, μ' αγκαλιάσε με νόημα. Λοιπόν, αγκαλιά με νόημα πρώτη φορά ακούω. Έλα, μωρέ, τώρα καταλαβαίνεις πώς το λέω. Φίλε, δεν πας σπιτάκι σου να αραιώνουμε σιγά-σιγά, ε. Μπα, όχι, λέω να μείνω εδώ. Έτσι αλλιώς η δική μου είναι στη Νέα Ζύχνη. Δεν πάω να κάνω μόνος. Δεν πας τουλάχιστον να κάνεις ένα μπάνιο, γιατί βρωμάς και λίγο. Βάζεις στοίχημα ότι γουστάρει εμένα. Βάζεις στοίχημα ότι σε βλάκας. Κι όμως, εμένα γουστάρει. Ρε, στο διάολο. Και μετά έπεσε στο νερό της πισίνας, που είναι γλυκό, βαρύ. Δεν έχει καμία σχέση με το θαλασσινό νερό. Καμία σχέση. Καμία. Υπάρχει άνοση, διότι παν σώμα ευρισκόμενο στο είδωρ, χάνει τόσο βάρος όσο είναι το βάρος του σώματος το οποίο εκτοπίζει. Όπως είχαμε μάθει παλιά, στη φυσική, στο σχολείο. Και μετά τον έπιασε αυτό που λέμε αντρικός εγωισμός. Και ξέρετε τι σημαίνει αντρικός εγωισμός. Εάν δεν βουτούσε, θα γινόταν ρεζίλη στα νύψια του και κατ' επέκταση στα ίδια του τα παιδιά. Και ξέρετε τι σημαίνει, θα γίνεις ρεζίλη στα νύψια του και κατ' επέκταση στα ίδια του τα παιδιά. Διότι όποιος δεν έχει παιδιά, έχει ανήψια, όπως λέει μία παροιμία. Και ξέρετε τι σημασία έχουν οι παροιμίες για τον ελληνικό λαό. Βεβαίως, καλός είναι ο λαός, αλλά πρέπει να πάω στο νοσοκομείο. Ναι, κι εγώ γι' αυτό γύρισα μάλλον. Αχ, τι κρίμα, και τα λέγαμε τόσο ωραία. Θα τα πούμε μια άλλη φορά. Πάντως, μην ανησυχείτε, έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας να τα λέμε. Α, ευτυχώς μας το είπατε, γιατί προς στιγμή θορυβηθήκαμε. Πολύ το συμπάθησε αυτό το ζευγάρι. Να την γλίτωσε ο Σπύρος. Ευτυχώς είναι καλά και θα βγει αύριο. Τσάμπα η επιστροφή δηλαδή. Όχι τσάμπα, κινδύνευσε ο άνθρωπος και μαζέψει γρός τους πνεύμονες. Μα τι κάνεις εκεί, παιδάκι μου? Λέω να πάω μερικές μέρες στη Θεσσαλονίκη. Τι να κάνεις? Να πάω Θεσσαλονίκη, να δω τον μπαμπά. Ναι. Ναι. Α, ναι, ναι, να πας. Να πας, θα χαρεί πολύ ο μπαμπάς να σε δει. Να αλλάξω λίγο περιβάλλον, εδώ μέσα δεν μπορώ, άλλο πνίγομαι. Δεν πέρασες καλά, ε. Πώς, μια χαρά. Τι, σε πειράξει που βρεθήκαμε κι εμείς εκεί? Εμένα με πειράξει. Εγώ μόλις είδα το Διονύση στην παραλία, έκανα 4 μακροβούτια από τη χαρά μου. Απλώς, βαρέθηκα λίγο μετά. 3 αγόρια κι εγώ, τι να κάναμε. Ενώ τι θα προτιμούσες, ένα αγόρι κι εσύ? Ένα αγόρι κι εγώ. Αλλά βλέπεις, δεν έκατσε. Μην ανησυχείς, μωρό μου. Ο έρωτας είναι σαν ξαφνικό διαγώνισμα. Έρχεται προειδοποίητα. Ωραίος συνειρμός καλοκαιριάτικα. Εσύ πέρασες καλά? Μια χαρά πέρασα εγώ. Να σε βοηθήσω? Όχι, εσύ να πας να πάρεις τηλέφωνο, να μου κλείσεις θέση με το αεροπλάνο. Συγγνώμη που δεν το σκέφτηκα νωρίτερα. Θα έπρεπε. Α, δεν αρχίσαμε καλά. Πότε φεύγεις? Έχω ήδη φύγει. Προτερήματα Μάρκου. Κούκλος, ευγενικός, γενναίος, τέλειος αδελφός. Τι μαλακίες έγραφα. Αυτό
το αδελφός μας έφαγε. Από πού κι ως πού αδελφός. Από πού κι ως πού αδελφός. Παραλίγο να το χάναμε το θείο στο Σπύρο. Αν δεν είχε γερή καρδιά και πάθαινε καμιά ανακοπή, καταλαβαίνεις. Βέβαια και τώρα κινδυνεύει ακόμα. Από την παπαρδέλα της Έφης, αλλά δεν είναι το ίδιο. Οι μαυροτσούκαλοι δεν παθαίνουν τίποτα. Μπορεί να ταλαιπωρούν όλο τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά οι ίδιοι δεν παθαίνουν τίποτα! Ναι. Αύριο λέω να ανοίξω το μαγαζί, θα έρθεις και εσύ μαζί. Εγώ? Ναι, ναι, σε σένα το λέω. Και γιατί δεν το ανοίγει ο Φώτης? Ο Φώτης είναι στη Μύκονο. Στη Μύκονο είναι ο Φώτης. Άμα δεν είναι ο Φώτης στη Μύκονο, ποιος θα είναι? Και τι ώρα θα το... Θα το πρωί-πρωί. Τα αφεντικά δεν έχουν ωράρια. Και δηλαδή, σαν να λέμε, θα είμαστε μαζί εγώ και εσύ στο μαγαζί και θα... Και θα, ακριβώς. Άλλωστε δεν σκοτωνόμαστε δουλειά αυτή την εποχή, αλλά και δύο πελάτες να έρθουν να πιούν από 2-3 μπύρες. Πόσο την έχω την πύρα φέτος? 2 πελάτες, 2-3 μπύρες είναι κάποια λεφτά. Έλα ρε πατέρα, σταμάτα τους υπολογισμούς. Λοιπόν, ό,τι διακοπές κάναμε, κάναμε. Τελειώσαμε, έτσι. Α! Τι! Εσύ έχεις να κάνεις τίποτα άλλο? Εγώ? Ναι, σε σένα το λέω, άστο τον πίσω. Εσύ δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο? Όχι. Α, έχω κάτι καλοκαιρινές εκκρεμότητες αφήσει στη μέση, τις οποίες πρέπει να τακτοποιήσω. Να τακτοποιήσεις αυτές τις καλοκαιρινές εκκρεμότητες, μ' αρέσει αυτό. Εγώ πάω την Εύα μέχρι το αεροδρόμιο και θα γυρίσω. Εσύ να κοιμηθείς νωρίς, γιατί αύριο το πρωί έχουμε το... Το αυτό το γνωστό. Ποια είπε ότι πάει στο αεροδρόμιο? Άντε μωρό μου, καλό ταξίδι, να περάσεις καλά. Ευχαριστώ. Φιλιά στον μπαμπά. Είμαι ηλίθιος. Είμαι πάρα πολύ ηλίθιος. Γιατί το λες αυτό, παιδί μου? Γιατί είμαι πάρα πολύ ηλίθιος. Κούκλος, ευγενικός, γενναίος, τέλειος. Το αδερφός βυσμένο. Βέβαια, η κλίση μας προωθείται. Θα γυρίσει. Πού θα πάει, θα γυρίσει. Μάρκο, πες της, δεν είχα εγώ MP3. Πότε το πήρε, ρε Μάρκο? Όχι, ρε Μάρκο, πες, πότε το πήρα, πες της. Σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα. Φέρε μου το MP3. Αφού δεν είναι δικό σου. Δικό μου είναι. Από πού έχεις πουν δικό σου? Το έχεις εδώ και μία μέρα, φέρε το μου τώρα, δεν άκουσα μου σου. Βγες έξω από το δωμάτιό μου, εγώ δεν παίρνω στο δωμάτιό σου για να παίρνω...